Μα τι παιδί! Χήμα, ποταμός ξέφρενων εξομολογήσεων. Πολλούς παρουσιαστές μπορεί να τους κομπλάρει, όμως εμένα δεν θα τα καταφέρει. Πατριωτάκι μου, αυτοχαρακτηριζόμενος όμως ως κακό παιδί και αλήτης. Δεν προσυπογράφω καμιά τέτοια ετικέτα, αλλά προσθέτω πως ό,τι και αν λέει πως είναι, δεν καταλύει τη χρυσή του καρδιά. Κυρίες και κύριοι, ο Σωτήρης ο Καλυβάτης. Πάρε μπαλάκι. Για να το τα διαλέξει. Θα διαλέξω αυτό που είναι πιο κοντά στα χρώματα του Άρεος. Γίνε Άρης να γουστάρεις. Να σου πω, θα σου βάλω κρασί, θα πιείς όμως λίγο, έτσι. Βέβαια. Άμα θες το πίνουμε το εργαλείο όλο. Όλο το εργαλείο θα το πιείς. Μένεις ακόμα σε βάρκα? Δυστυχώς την έχω στη στεριά, γιατί πρέπει να την επισκευάσω. Και πού μένεις τώρα? Φιλοξενούμε σε έναν άλλο φίλο από τη Θεσσαλονίκη, στη Νέα Σμύρνη, και με τρώνε τα ντουβάρια. Και δεν κουνάνε και αυτά τα σπίτια, ρε γάμο. Δεν κουνάνε. Και με τους σεισμούς δεν τα πάω και καλά, δεν τους γουστάρω καθόλου. Οπότε. Πότε θα ξαναμπεί στη βάρκα? Να πούμε αυτό στους τηλεθεατές μας ότι ο Σωτήρης ο Καλυβάτης είναι καπετάνιος, όχι μαλακίες, και ότι στα τελευταία χρόνια είχε το σκάφος του στη Μαρίνα, στην οποία έμενε εκεί. Ναι, βασικά πρέπει να, αφού είναι να το πούμε, να το πούμε κανονικά. Όταν κατέβηκα στην Αθήνα, ήρθα διαθαλάσσης. Ναι, γιατί είπα, αφήνω τώρα την πόλη μου να κατέβω κάτω. Μπορεί να μην κάνω για αυτές τις δουλειές, να μην ταιριάξει να βγάλουμε άκρη, ας πούμε. Οπότε πρέπει να είμαι και έτοιμος για το επόμενο Plan B. Για το Plan B. Plan B, κατάλαβες πώς έχει τώρα ο Βαρουφάκης. Εγώ νόμιζα ότι είπες χαρακτηριστικά, ας κατεβούμε τώρα στην Αθήνα, αλλά αν δεις ότι. Δεν γαμείς που δεν γαμείς Σαββατοκύριακο, δεν πας για ψάρεμα. Για ψάρεμα, άσε. Δίνομαι και φεύγω κατευθείαν. Ψαρεύεις κιόλας? Για να είμαι ειλικρινής μαζί σου, δεν το γουστάρω ιδιαίτερο στο ψάρεμα. Με την μορφή, δηλαδή να κάτσω και να ψαρεύω. Δεν, έχω πολλούς φίλους που ψαρεύουν στα νησιά και δεν θέλω να τους παίρνω τη δουλειά. Και ψαρεύουν και καλύτερα από μένα. Εμένα μου αρέσει ένα είδος, πώς το λένε, συρτής που κάνεις με το ιστιοπλοϊκό. Και τόνο πιάνεις. Τονάκια, κατάλαβες. Ναι, ναι. Γιατί πάμε με 7-8 μίλια, οπότε δεν είναι ότι. Να πιάνονται μόνο τους. Να πιάνονται μόνο τους. Έχω και το καμπανάκι εκεί με ένα λάστιχο. Ναι, αλλά πόσες σακούλες έχεις μαζέψει έτσι? Πολύ σακούλα μαζεύεις κιόλας. Αυτά, όχι σακούλες, γιατί στις ελληνικές καθαρές θάλασσες πλάκα κάνεις λίγο υδράργυρο παραπάνω να βγάλεις, όχι τίποτα άλλο. Όχι, εντάξει, πιάνεις. Στο Τυρακό. Πάνω στα μέρη τα δικά μας εκεί. Η πρώτη σου τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στο Κομφούζιο. Ουσιαστικά ναι. Γιατί ουσιαστικά, υπήρχε και άλλη πιο πριν? Δεν ήταν. Ήταν που δουλεύαμε στη Χάν. Ναι. Μαζί με τον Αντώνη τον Παραράκη είχαν κάνει για τη Χάνε ένα αφιέρωμα και επειδή εγώ ήμουν στις κατασκηνώσεις είχα μιλήσει για λίγο. Στη Χάνε ήμουν εγώ στην ομάδα του ποδοσφαίρου παλιά. Και έχω περάσει και από εκεί. Θυμάσαι το γήπεδο που ήταν παλιά? Ναι, το γήπεδο αυτό που ήταν. Αλλά εσύ είσαι μικρότερος από μένα. Πότε είσαι γεννημένος? Το 69. Το 69. Είσαι 4 χρόνια μικρότερος. Ναι. Θα μπορούσαμε να είχαμε συναντηθεί κιόλας. Θα ήσουν από τους μεγάλους που σας βλέπαμε και τρέχαν τα σάλια μας. Όχι, δεν μπορούσε γιατί εγώ ήμουν 13 χρόνια. Και τι μνήμες έχεις λοιπόν από το Κομφούζιο, έτσι, από αυτό, πέρα από αυτό, από αυτή την πληγή τη μεγάλη που είχατε με τον Παραρά, ο οποίος χάθηκε αυτό το παλικάρι από απίστευτη γκαντεμιά, αυτό την αρρώστια του αίματος, και είχαμε σοκαριστεί όλοι. Ναι, ήταν αναπάντεχο και καλά τότε ήμασταν όχι στα ντουζένια μας, ξέρεις, ήταν και η αρχή όλων αυτών των πραγμάτων, κάναμε πράγματα, γινόταν τέτοιο και ξαφνικά ήρθε αυτό, δεν ήταν πολυβολικό. Καθόλου δηλαδή. Σοκ ήταν. Εγώ θυμάμαι δηλαδή από τον εαυτό μου περάσαν τουλάχιστον 2-3 χρόνια για να χρησιμοποιήσω τη λέξη θα. Από θα κάνω αυτό. Νόμιζα ότι έτσι γίνεται, ρε παιδί μου. Ότι ναι, ξυπνάς ένα πρωί και είσαι άρρωστος και θα πεθάνεις σε 3 μέρες. Και ότι κάπως σε ένα μήνα πέθανε ο Παραλάβης. Όχι, ένα 7. 7 μήνες, αλλά ήταν. Ξέρεις, ήταν ένα πράγμα μοναρούφ. Ήταν φοβερό, είχαμε σοκαριστεί όλοι γιατί το τρυφερό της ηλικίας ήταν ωραίο αγόρι, με κέφι, με όλα αυτά κτλ. Και όχι μόνο αυτό και πολλά άλλα πράγματα τα οποία πραγματικά τον χρειαζόταν οι άνθρωποι, πώς να σου πω. Θα ήταν καλό, ήταν πολύ καλό, δηλαδή τα μυαλά του ήταν πολύ βοηθητικά για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι το πρώτο τραύμα σοβαρό που νιώθεις εσύ ο ίδιος στη ζωή σου?
Είχε προλάβει, έφαγα τη χαστούκα από τον μπαμπά. Μάλιστα. Σε τι ηλικία πέθανε ο μπαμπάς? Ήταν το 86, ήμουνα Δευτέρα γυμνασίου. Α, μικρός. Αλλά ήταν Σεπτέμβρη, στις 8, ξέρεις, μόλις είχαν ξεκινήσει τη χρονιά. Καρκίνο? Όχι, καρδούλα. Αλλά τότε δεν τα... τότε τον πήραν από τη Θεσσαλονίκη να τον κατεβάσουν εδώ στο Νίμιτς για να κάνουν την... και τους έμεινε στην εγχείρηση ο άνθρωπος. Αυτά που τώρα τα κάνεις, ξέρεις, βάζουν το, ναι, το στεντάκι και τελειώνεις μπαμ μπαμ, μπαίνεις όρθιος, φεύγεις όρθιος. Τότε ήρθε ξαπλωτός, έφυγε... Και έπαθε σοκ. Εντάξει, δεν ήταν και αυτό, αυτό κι αν δεν ήταν καθόλου βολικό μες στο κεφάλι μου. Πώς, το 13 χρόνων ήσουν να το έρθω, ναι. Και μετά κατάλαβες τι έγινε, μου έπιασε λίγο το αυτό. Μετά μου φύγει και ο Αντώνης και μέσα στο μυαλό μου είχε γίνει, ξέρεις, ένας μικρός κυμάς ότι εγώ δεν πρέπει να έχω επαφές με κανένα, γιατί όποιον αρχίσω να αγαπάω λίγο παραπάνω, τα κακαρώνει, οπότε... άρχισα να αποτραβιέμαι γενικότερα. Το ξεπέρασες όμως σιγά σιγά, δηλαδή. Σιγά σιγά, ναι, γιατί συνειδητοποίησα διάφορα πράγματα. Με βοήθησαν βέβαια όλα αυτά να εξελιχθώ όπως εξελίχθηκα. Χρειάστηκες και βοήθεια, ψυχολογική στήριξη για αυτήν την ιστορία ή μόνο σου τα... Όχι, όχι. Πάντα είχα τους φίλους, πάντα είχα, όπως έχω ξαναπεί, τη φύση. Και οι Θεσσαλονίκοι δεν πιστεύουμε ότι αυτά δεν χρειάζονται βοήθεια. Είναι άμα σου τύχει να το αντιμετωπίσεις. Ναι, ναι, έχουμε λίγο, είμαστε λίγο αλλού. Ορισίδι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Πώς ξαναμπήκατε στούντιο μετά από αυτή την απώλεια, ρε παιδί μου? Να ξανακάνετε μια εκπομπή η οποία να γίνεται της πουτάνας, να είναι χαρούμενη κτλ. Ναι, πώς, για, ξέρω εγώ πώς. Μετά από πόσο καιρό μπήκατε? Ο Αντώνης έφυγε το Φεβρουάριο και εμείς ξεκινήσαμε το Αμάν ουσιαστικά στο Μέγκα μετά το Πάσχα. Καλά, σωστό. Αυτό έπρεπε να κάνετε. Δεν έπρεπε να γίνει κάτι άλλο. Κάτι αλλά... δεν είναι, να σταματήσουμε τη ζωή μας δεν γίνεται. Βέβαια, ούτε ήταν τέτοια η σκέψη, έτσι. Ναι. Θα σταματήσω τη ζωή μου εγώ τώρα, επειδή χάθηκε ο φίλος μου. Όχι, γιατί γίνεται αλλιώς, δεν έχεις να κάνεις. Αλλιώς πάμε να πεθάνουμε όλοι. Δεν τελειώνει. Τι να κάναμε. Απλά με ενδιαφέρει του πόσο μετά η έλλειψή του ήταν τεράστια. Ναι, το καλό εντός εισαγωγικών όλα αυτά. Ήταν ότι ήταν μια άλλη εκπομπή. Κατάλαβες, δεν κάναμε το ίδιο, πρέπει να κάνουμε το Confusion, οπότε ναι, νιώθαμε την τρύπα του, ας πούμε. Ήταν καινούριο πράγμα, που βέβαια όταν καταγράφηκε αυτό, γιατί το πήγα ουσιαστικά στον Αντώνη, το Γκανάκι εννοώ, και του λέω να έχω σκεφτεί αυτό το πράγμα, ας πούμε, να κάνουμε, και του άρεσε, και ήταν μέσα, δηλαδή πρώτα το είδε ο Αντώνης ο Παραράς. Βέβαια στο νοσοκομείο του το έδειξα όλο αυτό το πράγμα. Και ήταν το Αμάν που ήταν Αμάν, ΕΠΕ έγραφε από κάτω, εταιρεία περπατημένης ευθύνης. Και ήταν ουσιαστικά μια εταιρεία που είχε τρία γραφεία. Το δύο, το Αντώνη, του Αντώνη και το δικό μου. Το κάθε γραφείο, από πίσω, την πλάτη και όλα αυτά, ήταν ανάλογα το χαρακτήρα του καθενός. Πηγαίναμε, εννοείται, σε αυτή την εταιρεία να δουλέψουμε, αλλά δεν δουλεύαμε ποτέ. Καθόμαστε στον καναπέ από μπροστά από τα γραφεία μας και θα βλέπαμε τηλεόραση, όλα αυτά που γυρνούσαμε. Ναι. Κατάλαβες, τα δελτία ειδήσεων, είχαμε σύριαλ, το πρώτο. Ναι. Και το θυμάμαι. Αυτό όλα... ήταν το σκεπτικό, ας πούμε. Μετά πήρε τα κουρδίσματά του, γίνανε οι προσταφαιρέσεις και πήρε το δρόμο. Εκεί ακριβώς θέλω να σταθούμε λίγο. Πώς γίνονται αυτές οι προσταφαιρέσεις? Χαλάσανε οι σχέσεις σου με τον Αντώνη? Τι... Μετά. Ναι. Καλά, αυτό πέρασαν 10 χρόνια, 11. Τι, μαλώσατε κάποια στιγμή και χωριστήκατε? Τι έγινε? Βασικά άλλα πράγματα ήθελε ο Αντώνης για την εξέλιξη της κατάστασής μας. Αλλά εγώ φανταζόμουν ότι θα συνεχίσουμε το Αμάν, ότι για μένα ήταν κάτι το οποίο θα τελείωνε μάλλον με το θάνατό μου, ας πούμε, κάποια στιγμή. Και πιστεύω δηλαδή θα μπορούσαν να παίζουν και αν είχαμε παιδιά, τα παιδιά μας. Τέτοια είχα ακούσει στο μυαλό μου, κατάλαβες. Η σχέση σας τώρα πώς είναι με τον Αντώνη? Δεν έχουμε και κάποια ιδιαίτερη σχέση, γιατί τα παιδιά είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη, εγώ βρίσκομαι εδώ, δεν... Να. Εμένα, τον Αντώνη, τον Γκανάκη προσωπικά, ας πούμε, δεν τον γνωρίζω καλά. Mm-hmm. Ένα για να έχουμε πει από μακριά αυτόν που έχω μεγαλώσει, το Γιάννη. Με το Γιάννακη μου. Εργαλείο. Εντάξει. Άλλη ιστορία. Και μιλάμε για πολύ καλή ψυχή, έτσι. Ναι. Αν μη τι άλλο, δηλαδή πέρα από το χιούμορ και όλα αυτά είναι και. Ναι, άλλη μου, εντάξει. Δεν είναι θέμα καλού ή κακού, είναι καθαρά θέμα. Ξέρεις πώς, τα ξέρεις με αυτές τις δουλειές.
Επίσης έχουν μέσα τους και δόξα και χρήμα, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε πρέπει να τα διαχειριζόμαστε. Εδώ τηλεόραση, πώς την βρήκες? Εδώ τηλεόραση, η πρώτη φάση ήταν η απόπειρα που είχε συμβεί με τον Σάκη, τον Πουλά, που κάναμε τον Μπελάς TV. Πώς πήγε? Είχε ενδιαφέρον αυτό. Είχε ενδιαφέρον, απλά δεν του δόθηκε ο χρόνος του, γιατί ξέρεις, αυτές τέτοιου είδους εκπομπές θέλουν χρόνο. Δηλαδή πιστεύω ότι κάθε επεισόδιο ήταν καλύτερο από το προηγούμενο. Τώρα για την τηλεόραση συζητάς τίποτα? Συζητάω διάφορα πράγματα. Ελπίζω κάτι να ταιριάξει. Θέλω να επιστρέψω, δεν θα με πειράζει καθόλου, γουστάρω, δηλαδή μου αρέσει και η τηλεόραση πολύ. Απλά θέλω να είναι κάτι, κατάλαβες? Να νιώθεις ρε παιδί μου. Να νιώθω ότι κάτι διαφορά κάνουμε, ας πούμε, ότι απλά μόνο για να είμαι στην τηλεόραση προτιμώ να έρχομαι έτσι καλεσμένος σε όλους σας. Ναι, αφού να λέω το μακρύ μου και το κοντό μου. Είμαστε, ναι, τέτοιο έχεις και εσύ την ευθύνη, δεν την έχω εγώ. Μπορείς να σου καταστρέψεις την εκπομπή, να σηκωθώ να φύγω, κατάλαβες? Κανένας δεν την έχει καταστρέψει αυτήν την εκπομπή, μπορείς να την καταστρέψεις λίγο ρε παιδί? Βασικά δεν την έχει καταστρέψει, γιατί είναι κατεστραμμένη η Χριστιανέου. Μόνο η επιλογή φτάνει. Στο θέατρο είσαι τώρα? Βέβαια. Για πες πού. Θέατρο Κιβωτός και δόξα τω Θεώ πάμε πάρα πολύ καλά. Φέτος το θέατρο το είχες κατά νου ότι θα προκύψει? Κοίταξε να δεις, αποτυχάνει και όλα, με όλες αυτές τις δραστηριότητες που έκανα από πολύ μικρός, γιατί λόγω και του ότι έφυγε ο μπαμπάς άρχισε να δουλεύει και η μητέρα μου και ήμουνασταν, η οποία ήταν από παλιά πριν πεθάνει ο πατέρας, ήταν στη ΧΕΝ. Στην Χριστιανική Ένωση Νεανίδων. Όπου έκανε εκεί πέρα χειροτεχνίες και τέτοια πράγματα. Πάντα είχα μία επαφή με εθελοντισμό και με τέτοια πράγματα. Οπότε κάναμε παραστάσεις, αλλά ερασιτεχνικού περιεχομένου. Ναι, αλλά είχες εξοικειωθεί, ας πούμε. Όχι, από 6 χρονών με πετούσαν πάνω, μου βάζαν μια περούκα δηλαδή, και με βγάζαν. Δεν ξέρω τι έλεγα, πραγματικά το έχω πει πολλές φορές. Δεν ξέρω τι έλεγε το κεφάλι μου, τι κατέβαζε και τι έλεγα. Πάντως για κάποιους λόγους. Τον εαυτό σου το θυμάσαι με θράσος? Δεν το θυμάσαι κανένα μαζεμένο παιδάκι έτσι σε μια γωνίτσα? Συνήθως σε μια γωνίτσα είμαι. Αλλά αν μου πεις τώρα να κάτσεις εκεί στο καναπέ και πες μας, μετά είναι. Με τα γκομενικά είχες θράσος με τις γκόμενες? Κοίταξε να δεις τώρα. Τραβούσα ζόρια όταν ήμουν μικρός, γιατί πάντα ήμουν ο φίλος. Κατάλαβα, με θέλανε για φίλο. Όχι, ρε, πώς την. Ναι, αλλά μου τα λέγαν όλα, τα ήξερα όλα. Ήταν αυτό. Ήμουνα συνέχεια. Έτσι πως τα ήξερες όλα, φαντασίωνες και το λέτε. Δεν υπάρχει θέμα, λάστιχο. Αλλά πέραν τούτου, με βοήθησε πάρα πολύ μία από τις πρώτες μου επαγγελματικές δραστηριότητες όταν ήμουν 12. Σε μία φίλη της μητέρας μου, εκεί πέρα στη Mackenzie King στη γωνία, εκεί κάτω από την Αγία Σοφιά, είχε στο 4ο-5ο όροφο, να είναι καλά, η Ρούλα η Παπουτσή. Είχε, τι γνωρίζεις? Τη Ρούλα την Παπουτσή. Μαύρο παιδί μου. Τη Ρούλα την Παπουτσή. Με τρομάζεις. Πες. Μεγαλύτερη σχεδιάστρια. Έχει συνεργαστεί με τη μαμά μου, είναι αγαπημένη φίλη. Τώρα, μπράβο. Λοιπόν, στη Ρούλα ήμουνα από 11-12 χρονών, γιατί ήταν κολλητή με τη μάνα μου. Και τώρα έκανα όλες τις εξωτερικές εργασίες. Ποδήλατο. Σε έστελνε, δηλαδή, πήγαινα να πας στις κεντήτριες, τις τέτοιες. Τράπεζες, υφάσματα, ανταλαβέρια, πήγαινα, ερχόμουν, αλλά ήμουν όλη μέρα με τα κορίτσια τα οποία με είχαν σαν μπρελόκ. Έλα λίγο εδώ. Ίδια έχουμε μεγαλώσει. Ίδια έχουμε μεγαλώσει. Ήμουνα, σου λέω, σαν μπρελόκ εκεί πέρα μέσα, έλα εδώ λίγο, κοίτανε όλες με τα βρακιά, με τα βυζιά, με τα αυτά. Ο Θεός ξέρει πώς συγκρατήθηκα. Έπρεπε να πετάξω έξω στη σαλοπέτα, να αρχίσω να πούμε τα κόλπα από τότε, αλλά που να ξέρα. Πρώτη φορά με γυναίκα σε τι ηλικία πήγες? Έπρεπε να ήταν εκεί 14-15. Τόσο νωρίς ρε Πούστη. Ναι. Πώς τα κατάφερες? Το πλήρωσα. Α, έτσι πήγες. Ναι, ναι, έτσι πήγα και πήρα και παράσιμο κατευθείαν. Ναι, τι, αλίμονο. Θα δώσεις λίγα μάλλον, δεν θα πλήρωσες καλά. Τώρα τι καλά, τι καλοσύνη, τότε δεν είχε καλοσύνη ιδιαίτερη. Το παράσημο τι ήταν, βλέπω, ωραία. Όχι, όχι, light ρε, light, ψήρες ρε, εντάξει. Ωραία, εντάξει. Απλά κυκλοφορούσανε μαζί μου για αρκετά χρόνια, έχω την... Νομίζω, δεν ξέρω. Τα ξεπεράσαμε και αυτά. Εσύ δεν πίνεις? Όχι, εγώ το έχω εκεί το ποτήρι να το θυμάμαι. Δεν πίνεις εσύ. Πιέσαι, όχι. Όχι. Θα... Α,
Να σου πω, κοίτα. Θα τσουγκρίσω με το. Και εγώ το πετάω, άμα θες τι θέλεις. Θα πετάω σαν άλλα παλάκια. Μη στραβώνεις. Σας παρακαλώ. Σε παρακαλώ, πιες. Έχεις πρόβλημα με τη σκότη. Θα με απολύσει ο Μαστοράκης, σε παρακαλώ. Θα με απολύσει, γιατί πάρουν και άλλη σειρά να έχουν. Να πάρουν, ναι, τόπο στα νιάτα. Τα νιάτα, παιδιά. Ναι, άσπρα μαλλιά, λέει, στην κεφαλή, κακά μαντάτα. Πού? Στην ψωλή. Όχι, μαλλί βαμβάκι. Ψωλή φαρμάκι. Ναι. Αλλά η γέρκη... Αυτό το προτιμήσω. Έχω άλλο καλύτερο για σένα. Για πες. Η γέρκη ψωλή λέει κάνει καλό γαμίση γιατί αργεί να σηκωθεί και ακόμα χάει να χύσει. Στην υγειά σου. Αυτό δεν το ξέρω. Γι' αυτό σηκώθα. Ωραία έτσι που τα λέτε εδώ. Είναι μια χαρά. Λοιπόν, εγώ επειδή είσαι φίλος μου δεν μπορώ να σου κάνω αγενείς ερωτήσεις. Οπότε οι παρακάτω ερωτήσεις τίθενται από τους τηλεθεατές οι οποίοι μας ενημερώνουν μέσω Facebook. Ωραία. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν. Είναι, πιστεύεις ότι είσαι ωραίος? Μπα, δεν έχω τέτοια... Ωραίος σαν άνθρωπος ή οπτικά ωραίος? Οπτικά δεν νομίζω ότι είμαι ιδιαίτερος ωραίος. Συμπαθείς σίγουρα. Αλλά αυτό σαν άνθρωπος είμαι ένας υπέροχος άνθρωπος. Πόσα και ποια ναρκωτικά δεν έχεις κάνει? Πόσα και ποια? Κοίταξε, όταν μεγαλώναμε υπήρχαν δύο πράγματα. Και στην πόλη μας, το ξέρεις και εσύ, ήταν χασίση και ηρωίνη. Η ηρωίνη ήταν η κακή, δεν, ούτε να τους, δηλαδή... Το χασίση το ξεφτέλησες όμως. Όταν ήμουν μικρό, μικροί άνθρωποι μας, τι να κάνουμε, λίγο περάσαμε από αυτά, αλλά χωρίς να σημαίνει... Αλλά και, τα άλλα τα ναρκωτικά, κόκκες τώρα, τα τζουμπιλά και τα αυτά εδώ, πώς τα λένε όλα όχι, αυτά. Αυτά έχω και σε μια και... παράσταση που κάνουμε. Μουσικοθεατρικό, έτσι ένα στανταπάκι, το Φιάσκο. Εκεί πέρα κάποια στιγμή. Λέω, είναι ένας ρόλος, είναι ο Ροβισσόνας Κρίσος, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος βρέθηκε ναυαγός στο Αιγαίο, γυρνούσε από εδώ, γυρνούσε από εκεί. Κάποια στιγμή έφτασε στη Μύκονο, αυτός έψαχνε να βρει τη χαρά του γενικότερα. Και λέει, πω πολύ Μύκονος, έφτασε επιτέλους. Λέει, η χαρά του να χαίρεσαι χωρίς να είσαι χαρούμενος. Βλέπω μια αδελφή ψυχή με πλησιάζει, με παίρνει, λέει και με πάει, λέει, σε ένα μαγαζί. Μου κεράσαν διάφορα τοπικά εδέσματα, λίγο σάλιο του διαβόλου, λίγο τέτοιο της αυτής, λίγο σκόνη των αγγέλων, λίγο MDMA, λίγο τέτοιο κεταμίνη, λίγο. Τι ναρκωτικά έχουν βγει? Δεν είναι. Τα ξέραμε εμείς, ρε. Αυτά δεν είναι τέτοιο τώρα, εντάξει. Άμα είναι να καείς, ξέρω εγώ, πάρε μια λάκα και ψεκάσου να συνέχεια. Μείνεις κόκαλο να ησυχάσει. Ξέρω εγώ. Πόσα αλκοολούχα ποτά δεν έχεις πιει? Ποια δηλαδή? Δεν ξέρω, τα γνωστά τα έχω πιει όλα. Κάτι κοκτέιλ θα έχεις πιει, κάτι εντάξει, πειραματικά. Ναι, ναι, εντάξει, πειραματικά δεν, με, το, με το αλκοόλ δηλαδή πίνεις τον κόλο σου γενικώς, άμα όχι, βρεις. Τώρα πια για να είμαι ειλικρινής μαζί σου και με τα τσιγάρα και με αυτά, γενικά τα έχω λίγο όλα στην απέξω. Γιατί ερεθίζεται πολύ εύκολα και με το αλκοόλ ο λαιμός μου και επειδή με το θέατρο και αυτό που λέω. Στο λαιμό ναι. Γενικά το έχει κοιτάξει που είναι έτσι ιδιαίτερη φωνή. Συνέχεια. Και εντάξει. Είμαι κομπλέ. Ναι. Είναι υπερτροφικές οι φωνητικές μου χορδές. Ναι, είναι, δεν είναι χορδές, είναι πορδές. Είναι εργαλεία. Δύο μπουλιά και μπιστόνια. Αφού πάω στο Ιπποκράτιο που έχει ένα team ιατρικό φωνιάτρων και οι οποίοι είναι οι καλύτεροι, έχω την αίσθηση, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα. Και παρακολουθούν πολλούς καλλιτέχνες και τα έχουν δει, τα βλέπω δηλαδή συστηματικά και είναι αυτή η φάση. Ότι είναι χοντρές και σκληρές δηλαδή. Είναι, ναι, έτσι, δεν έχω κάλους, δεν έχω τέτοια πράγματα, κάποιες στιγμές ερεθίζω, απλά ερεθίζονται πολύ εύκολα, δηλαδή άμα πιω αλκοόλ, επειδή ξέρεις με το αλκοόλ, το πρώτο πράγμα που στεγνώνει μέσα μας είναι οι χορδές. Οπότε άμα και η φασαρία, στα μπάρ ας πούμε, φωνάζεις, χτυπάνε στα ξερά οι χορδές. Στο θέατρο εσένα πάντως σε ζορίζει η φωνή άμα κλείσει, όχι? Αυτό, yeah. Αλλά δεν κλείνω. Δεν κλείνω, δηλαδή δεν κλείνω. Φτου. Και δεν καπνίζεις πολύ τώρα, πόσο καπνίζεις? Μπα, άμα πιω κανένα καφέ. Αυτό έλεγα και στο μακιγιάζ, πει μου φέρα ένα καφέ, λέω μπορώ να καπνίσω ένα τσιγάρο. Δανείστηκα εκεί ένα τσιγαράκι, έτσι για το αυτό. Ποιο είδος γυναίκας δεν θα ακουμπούσες ποτέ? Ποιο είδος γυναίκας δεν θα κουμπούσα ποτέ? Περιέγραψε μου μια γυναίκα η οποία δεν σε ενδιαφέρει. Γενικά με τους ανθρώπους δεν μπορώ τα φω. Κατά φω, ό,τι είναι φω. Από φω βυζιά εννοείς? Γενικά, ναι. Και από φω μυαλά βασικά. Ναι.
Αυτό είναι το πράγμα που με αποθεί γενικότερα στους ανθρώπους, πόσο μάλλον στις γυναίκες. Μου φαίνεται δηλαδή ότι αφού είμαστε τώρα εμείς οι δύο εδώ, να λέμε ψέματα ένα στον άλλο για ποιο λόγο. Όχι, κατάλαβες τι εννοώ. Και προσπαθώ να καταλάβω και καταλαβαίνω και πολύ καλά, μάλλον. Όχι, προσπαθώ. Καταλαβαίνω. Ναι, θέλεις ο άλλος να είναι director, παιδί μου, και straight. Ναι, τώρα τι, αν μου κάνεις νάσκια για να μου πεις αυτό, πες ό,τι θέλεις, να τελειώνει. Απ' την άλλη, μια γυναίκα πάρα πολύ straight, πάρα πολύ έτσι. Δεν σου και λίγο νταλικατζή μετά. Προ Θεού, εντάξει. Ναι, σαν γυναίκα δεν πρέπει να κρατάει κάποια προσχήματα. Ναι, εντάξει, να το έχει μαζεμένο λίγο το εργαλείο. Αγάπη μου, αυτά τα κάνω εγώ.